Η χρόνη του ρήματος. Χρόνος ονομάζεται η τοποθέτηση ενός γεγονότος, μιας ενέργειας ή μιας κατάστασης σε ένα σημείο του χρονικού άξονα, παρελθόν, παρόν, μέλλον. Δηλαδή, ο χρόνος καταρχάς φανερώνει πότε είναι αυτό που σημαίνει το ρήμα, αλλά και πώς έγινε, ποιον ενέργειας. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν 8 χρόνοι, εμεστώντας παρατατικός, μέλλοντας εξακολουθητικός, μέλλοντας συνοπτικός, αόριστος παρακείμενος, υπερσυντέλικος και μέλλοντας συντελεσμένος. Οι χρόνοι μπορούν να χωριστούν σε 3 ομάδες ανάλογα με τη χρονική βαθμίδα: παρελθόν, παρόν, μέλλον, στην οποία τοποθετούνται. Παρελθοντική είναι ο παρατατικός, ο αόριστος, υπερσυντέλικος. Παροντική, ο εμεστώντας, ο παρακείμενος. Μελλοντική, εξακολουθητικός μέλλοντας, συνοπτικός μέλλοντας, συντελεσμένος μέλλοντας. Κάθε χρονική βαθμίδα, παρελθόν, παρόν, μέλλον, περιλαμβάνει διάφορους χρόνους που έχουν μεταξύ τους κάποια διαφορά, την οποία ονομάζουμε ποιόν ενεργεία. Για παράδειγμα, ο παρατατικός και ο αόριστος ανήκουν και οι δύο στο παρελθόν, αλλά ο πρώτος δίνει έμφαση στη διάρκεια ή στην επανάληψη ενός γεγονότος, ενώ ο δεύτερος τονίζει το ίδιο το γεγονός. Το ποιόν ενέργειας μπορεί να είναι μη συνοπτικό, συνοπτικό ή συντελεσμένο. Έτσι, οι χρόνοι διακρίνονται σε μη συνοπτικούς, εμεστώντας παρατατικός, εξακολουθητικός μέλλοντας, συνοπτικούς, αόριστος, συνοπτικός μέλλοντας, συντελεσμένους, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, συντελεσμένος μέλλοντας. Από τους χρόνους του ρήματος, όσοι σχηματίζονται με μία μόνο λέξη λέγονται μονολεκτικοί και όσοι σχηματίζονται με δύο ή τρεις λέξεις λέγονται περιφραστικοί. Μονολεκτικοί, εμεστώντας παρατατικός, αόριστος, περιφραστική, εξακολουθητικός μέλλοντας, συνοπτικός μέλλοντας, συντελεσμένος μέλλοντας, παρακείμενος υπερσυντέλικος. Προσοχή! Όλοι οι χρόνοι στην υποτακτική και στην προστακτική στις κύριες προτάσεις αναφέρονται στο μέλλον, δηλαδή σε ενέργειες που θα γίνουν. Οι χρόνοι στην οριστική. Χρόνοι παροντική, παρελθοντική, μελλοντική. Μη συνοπτική, εμεστώντας παρατατικός, εξακολουθητικός μέλλοντας. Συνοπτική, αόριστος, συνοπτικός μέλλοντας, συντελεσμένη, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, συντελεσμένος μέλλοντας. Το θέμα του ρήματος και η αύξηση. Θέμα ονομάζεται το τμήμα που βρίσκεται στην αρχή μιας λέξης, το οποίο δεν αλλάζει μορφή. Κατάληξη λέγεται το τελευταίο τμήμα μιας λέξης, το οποίο αλλάζει μορφή. Το ρήμα έχει δύο θέματα, το εμεστωτικό και το αοριστικό. Με αυτό δηλώνει το ποιόν ενέργειας του ρήματος, το μη συνοπτικό με το εμεστωτικό θέμα, ενώ το συνοπτικό και το συντελεσμένο με το αοριστικό θέμα. Αύξηση ονομάζεται το ε που μπαίνει πριν από το θέμα του ρήματος στον παρατατικό και τον αόριστο. Όσα ρήματα αρχίζουν από φωνήεν ή δίψηφο δεν παίρνουν αύξηση, αλλά κρατούν το φωνήεν ή το δίψηφο σε όλους τους χρόνους. Μερικά σύνθετα ρήματα με πρώτο συνθετικό επίρρημα ή πρόθεση παίρνουν αύξηση στην αρχή του β' συνθετικού, εσωτερική αύξηση. Η εσωτερική αύξηση χάνεται όταν δεν τονίζεται. Κατέβαλα, αλλά καταβλήθηκα. Αύξηση με ήττα παίρνουν τα ρήματα έρχομαι, πίνω, είμαι, ξέρω, θέλω. Αύξηση εψιλον γιώτα παίρνουν τα ρήματα βλέπω, λέω, έχω.